Φίλε και φίλοι τη Ελέρ, Ονομάζομαι Γενετζάκη Νατάσα, είμαι φαρμακοποιός και η νέα υπεύθυνη των προϊόντων υγεία. Με αφορμή την προσθήκη του νέου προγράμματο υγεία του ΜΕΤΑΠΡΟ, σήμερα θα μιλήσουμε για το μεταβολισμό, τι είναι, πόσο βασικός είναι ο ρόλο του στον οργανισμό μας και ποια είναι η σχέση του με το ανασωπητικό σύστημα. Ο μεταβολισμός, λοιπόν, αποτελεί το σύνολο των βιοχημικών διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος σε έναν οργανισμό με σκοπό τη διατήρησή του στη ζωή, την ανάπτυξη, την κίνηση, την πέψη, καθώς και τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα σημεία όπου απαιτούνται. Ουσιαστικά αποτελεί μια ανταλλαγή ύλη και ενέργειας του οργανισμού με το περιβάλλον του. Ο μεταβολισμός διακρίνεται στον καταβολισμό, δηλαδή την διάσπαση μόριων και την απελευθέρωση ενέργειας, και στον αναβολισμό, Δηλαδή τη χρήση ενέργεια για τη σύνθεση χημικών ενώσεων, που είναι ουσιαστικά τα συστατικά των κιτάρων. Στην επόμενη διαφάνεια, λοιπόν, βλέπουμε ότι για την λειτουργία του μεταβολισμού απαιτείται κατανάλωση ενέργεια, οι λεγόμενε θερμίδε, τι οποίε και τι λαμβάνουμε από την τροφή. Ποσό τη ενέργεια αυτή, ανά ημέρα, είναι ο μεταβολικό ρυθμό ο οποίος διακρίνεται στον βασικό μεταβολικό ρυθμό, καθώς επίσης και στην θερμογενετική επίδραση της τροφής, αλλά και της άσκησης. Ο μεταβολισμός και το ανασωποιητικό σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Πριν αναλύσουμε όμως τον βασικό μηχανισμό της αλληλεπίδρασής τους, θα εξηγήσουμε τι είναι το ανασωποιητικό σύστημα. Το ανασωπητικό σύστημα ενός οργανισμού είναι σύστημα οργάνων και βιολογικών μηχανισμών υπεύθυνο για την άμυνά του αποτελείται από διαφορετικά κύτταρα, ιστούς και όργανα και οι ανομαλίες στο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να οδηγήσουν σε αλλεργικές ασθένειες, ανοσοεπάρκειες και αυτοάνοσες διαταραχές. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι ένα πολύπλοκο σύστημα εδώ πέρα, καθώς επίσης βλέπουμε και τις πολλές κατηγορίες κυτάρων που το απαρτίζουν, όπως είναι τα μακροφάγα, τα ιοσυνόφυλλα και ούτω καθεξής. Με ποιο τρόπο λοιπόν συνδέονται ο μεταβολισμός και το ανασυπητικό μας σύστημα, η απάντηση είναι μέσω της φλεγμονής. Η φλεγμονή είναι μια φυσική αντίδραση του νοσπιτικού συστήματο σε τραυματισμό ή λίμωξη, αλλά η χρόνια φλεγμονή μπορεί να είναι επιβλαβή για τον οργανισμό. Οι μεταβολικέ διαταραχέ, όπω η παχυσαρκία και ο διαβήτη, μπορούν να συμβάλλουν σε χρόνια φλεγμονή η οποία με τη σειρά τη μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του νοσοποιητικού συστήματο και σε υψηλότερο κίνδυνο ασθενειών. Πιο συγκεκριμένα, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπερβλικαιμία μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία των κυτάρων του ανοσοποιητικού συστήματο, να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνση και να επιδεινώσουν τη φλεγμονή και την βλάβη των ιστών. Ενώ σε παχύσαρκα άτομα, η χρόνια φλεγμονή, το οξυδοτικό στρε και η διαταραχή του μεταβολισμού μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό, την κατανομή και τη δραστηριότητα των κυτάρων του νοσοποιητικού συστήματο, οδηγώντα σε υψηλότερα ποσοστά λοιμόξεων, αυτοάνωσων νοσημάτων και καρκίνων. Η διατήρηση μια υγιού ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. Τι μα προτείνει επομένω η ΕΛΕΡ μέσω του νέου προγράμματο υγεία του ΜΕΤΑΠΡΟ, ποιε οι ευεργετικέ ιδιότητε τη πόσημη αλόη. του πρωτογάλακτο, των προβιωτικών και των ηλεκτρολιτών. Ας δούμε αναλυτικά το πώς επιδρά κάθε συμπλήρωμα από αυτά σε ανασωπητικό σύστημα αλλά και σε μεταβολισμό. Ξεκινώντας λοιπόν με την αλόη, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το τζέλ στο εσωτερικό του φυτού περιέχει διάφορες βιοδραστικές ενώσεις όπως πολυσακχαρίτες, ανθρακινώνες και φυτοστερόλες οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν πολλά ωφέλη για την υγεία συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγής και της δραστηριότητας των κυτάρων του ανασωπητικού συστήματος, όπως τα τάφλεμ κύτταρα και τα μακροφάγα, διαθέτει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής, αναστέλλοντας την παραγωγή φλεγμονωδών κυταροκινών και επίσης βελτιώνει το μεταβολισμό της γλυκόζης και της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, γεγονός που μπορεί να είναι ευεργετικό για άτομα με διαβήτη ή μεταβολικό σύνδρομο. Συνεχίζοντας με το πρωτόγαλα, το οποίο είναι το γάλα που παράγεται από τις αγελάδες τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό και περιέχει διάφορους αυξητικούς παράγοντες, όπως ο IAGF1 και ο TGF-β, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη του υγιούς μεταβολισμού, εμπλέκοντας τον μεταβολισμό της γλυκόζης και ενισχύοντας την πρόσληψη και αξιοποίησή της. Τέλο, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση τη σύσταση του σώματο, αυξάνοντα την άλλη μυϊκή μάζα και μειώνοντα τη λιπόδη μάζα, το οποίο πιθανό συμβαίνει λόγω των επιδράσεων των αυξητικών παραγόντων. Παρακάτω θα δούμε τον ρόλο των προβιωτικών. Τα προβιωτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί που μπορούν να προσφέρουν ωφέλη για την υγεία όταν καταναλώνονται σε επαρκεί ποσότητε. Μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση του αριθμού και τη δραστηριότητα των κυτάρων του ανασωπητικού συστήματο, και επίση, ορισμένε μελέτε υποδεικνύουν αναφορικά με το μεταβολισμό ότι τα προβιωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση τη ινσουλινοευαισθησία και στη μείωση τη φλεγμονή, γεγονό που μπορεί να ενισχύσει την υποστήριξη υγιών επίπεδων ζακχάρου στο αίμα. Τέλο, οι ηλεκτρολίτε είναι επίση σημαντικοί για το μεταβολισμό καθώς συμβάλλουν στη ρύθμιση πολλών φυσιολογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένη τη μυϊκή συστολή, τη νευρική λειτουργία και τη αρτηριακή πίεση. Ορισμένοι ηλεκτρολίτε, όπω το κάλιο και το μαγνήσιο, εμπλέκονται στο μεταβολισμό τη γλυκόζη και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, γεγονό που μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και τη μεταβολική υγεία. Οι ανισορροπίε ηλεκτρολιτών, όπω τα χαμηλά επίπεδα καλίου ή μαγνησίου, μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολικέ ανομαλίε, όπω η αντίσταση στην ινσουλίνη. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσουν την ισορροπία των υγρών στο σώμα, γεγονό που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και διαταραχή τη μεταβολική λειτουργία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς οι ηλεκτρολίτε επιδρούν στο νοσοποιητικό σύστημα. Η αφυδάτωση μπορεί να βλάψει το νοσοποιητικό σύστημα, μειώνοντα την παραγωγή και την δραστηριότητα των νοσοποιητικών κυτάρων, όπω τα λεμφοκύτταρα και τα ουδετερόφυλλα, οι ηλεκτρολίτε παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση τη σωστή ανιδάτωση, η οποία και είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματο. Μερικοί από του πιο σημαντικού ηλεκτρολίτε περιλαμβάνουν το νάτριο, το κάλιο, το μαγνήσιο, το ασβέστιο και το χλώριο. Ενώ πλέον έρευνε έχουν αποδείξει τι ανασωτροποποιητικέ ιδιότητε από ορισμένου ηλεκτρολίτε, όπω για παράδειγμα το ασβέστιο, το οποίο βοηθά στην ενεργοποίηση των ανοσοποιητικών κιτάρων, ενώ το μαγνήσιο βοηθά στη μείωση τη φλεγμονή και στην υποστήριξη τη αντιοξυδωτική δραστηριότητα. Όταν λοιπόν αυτά τα συμπληρώματα καταναλώνονται μαζί, μπορεί να λειτουργήσουν συνεργιστικά για να ενισχύσουν το ανασωπητικό σύστημα και τι μεταβολικέ διεργασίε. Κάτι που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι αυτά τα συμπληρώματα, όταν καταναλώνονται μαζί, μπορούν να βοηθήσουν τη βελτίωση τη υγεία του εντέρου η οποία μπορεί να υποστηρίξει την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, την πέψη και τη συνολική μεταβολική λειτουργία. Τα προβιωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση τη υγεία του εντέρου, αποκαθιστώντα την ισορροπία των ωφέλιμων βακτηρίων στο έντερο. Οι αλόοι και το πρωτόγαλα μπορούν επίση να υποστηρίξουν την υγεία του εντέρου, μειώνοντα τη φλεγμονή και προάγοντα την ανάπτυξη των ωφέλιμων βακτηρίων. Ενώ οι ηλεκτρολίτε βοηθούν ρυθμίζοντα την ισορροπία των υγρών και αποτρέποντα την αφυδάτωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πεπτικέ διαταραχέ. Ολοκληρώνοντα λοιπόν αυτήν την παρουσίαση, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι το εξή. Όταν τα συμπληρώματα αυτά καταναλώνονται μαζί, μπορούν να λειτουργήσουν συνεργιστικά για να υποστηρίξουν τη μεταβολική υγεία και να μειώσουν τον κίνδυνο μεταβολικών διαταραχών, όπω είναι ο διαβήτη και το μεταβολικό σύνδρομο. Παράλληλα, δε, μειώνουν τη φλεγμονή και μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία από χρόνιες ασθένειες και να υποστηρίξουν τη συνολική υγεία και ευεξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.